Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Η Άγκυρα ανακάλεσε τον Τούρκο πρέσβητη στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ δήλωσε ότι είναι παράλογο η Γερμανική Βουλή να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Σε ανάλογο κλίμα ήταν και η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου θα πλήξει σοβαρά τις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας. Όταν επιστρέψω θα συζητήσουμε και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα και οι απόψεις των Τούρκων πολιτών. Κάποιοι θεωρούν ότι η Γερμανία δεν έπραξε σωστά, όμως υπάρχουν και αυτοί που έχουν αντίθετη άποψη. Αν η Γερμανία σε εξωθεί προς κάτι, τότε εσύ ως Τουρκία οφείλεις να απαντήσεις. Μπροστά σε αυτά που έκανε η Γερμανία του Χίτλερ, είναι σαν να σκέφτεσαι αν εμείς κάναμε κάτι, αλλά δεν κάναμε κάτι. Η αναγνώριση του Γερμανικού Κοινοβουλίου για το αν ήταν ή δεν ήταν γενοκτονία δεν έχει σημασία για μένα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν γενοκτονία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατακεράβνωσε τη Γερμανία λέγοντας ότι ανεύθυνες και αβάσιμες αποφάσεις δεν μπορούν να κρύψουν το μαύρο παρελθόν μιας χώρας.